Χαίρετε λοιπόν τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας και είναι και πολλά. Να ξεκινήσουμε με την είδηση από τη Γεωργία όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν αναγνωρίζει τα αποτελέσματα των εκλογών οι οποίες έγιναν προ λίγων εβδομάδων και ζήτησε εκ νέου εκλογές εντός ενός έτους από διεθνή εποπτεία, δηλαδή επειδή δεν εξελέγει αυτοί οι οποίοι επιθυμούσαν να μπει η χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ για να δημιουργηθεί ακόμα μια αιστεία πολέμου εναντίον τη Ρωσία, για το λόγο αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε ποτέ να αναγνωρίζει τα αποτελέσματα των εκλογών. Από χθε λοιπόν που είχαμε αυτό το ψήφισμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχουμε πολύ μεγάλε διαδηλώσει και μεγάλε ταραχέ έξω από το Κοινοβούλιο τη χώρα. Είτε που θα ρίξουν τη νέα κυβέρνηση από την εξουσία, είτε θα πάνε τη χώρα σε έναν εμφύλιο. Θυμηθείτε το αυτό που σας λέω. Βέβαια αυτό θα εξαρτηθεί και από το πόσο θα επιτραπεί κάτι τέτοιο από την πλευρά της Ρωσίας. Έχω την απορία βέβαια να δω το τι ψήψαν οι Έλληνες Ευρωβουλευτές πάνω σε αυτό. Όσοι γνωρίζετε, γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Εχθέ είχαμε και μία καταγγελία από τον Ρώσο Πρόεδρο εναντίον του Αμερικανού Προέδρου, του κοιμισμένου, του απερχόμενου Προέδρου δηλαδή, ότι προσπαθεί να κλιμακώσει τον πόλεμο πριν από την ορκομοσία του Πορτοκαλί, για να αποτρέψει την ειρηνευτική συμφωνία μέσα στην Ουκρανία. Σχετικά με το νέο μέτωπο στη Συρία, να ξέρετε πω η Τουρκία διευκόλυνε μέσω των σύνοριακών περασμάτων τα στρατεύματα τα οποία χτυπούν τι Συριακέ δυνάμει και τι Ρωσικέ. Επίση υπάρχει πληροφορία πω οι διοικητέ των μισθοφόρων οι οποίοι χτυπούν του Σύριου είναι Ουκρανοί και Τούρκοι. Τα δε τουρκικά κανάλια καλούν απεγνωσμένα του ε, μισθοφόρου τη περιοχή να σταματήσουν να μοιράζονται selfies και εικόνες από τις συγκεντρώσεις των στρατευμάτων τους πριν ξεκινήσουν για να πάνε προς το μέτωπο, κάτι το οποίο γίνεται από μέσα από την Τουρκία, διότι εκτίθεται έτσι στις τροσικές αεροπορικές επιδρομές στα μετόπιστε. Σε αγαστή συνεργασία λοιπόν για ακόμη μία φορά οι Τούρκοι, οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί είχαμε και κάποιε σημαντικέ δηλώσει από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίο διέταξε τον Ισραηλινό στρατό να προετοιμαστεί για ακόμη πιο έντονο πόλεμο. Επίση, είπε ότι δεν είναι σίγουρο πως θα σεβαστεί την εκεχηρία την οποία έχει υπογράψει ο ίδιος και ανέφερε ότι η κατάπαυση πυρός για τους ίδιους έγινε πρώτα απ' όλα για να οπλιστούν, για να συγκεντρώσουν δύναμη, να οπλιστούν με μια πιο ισχυρή ακόμα παραγωγή όπλων και ταυτόχρονα να λάβουν επίσης όπλα από τις ΗΠΑ Μερικά από τα οποία είχαν σταματήσει να πηγαίνουν προ αυτού. Επιβεβαίωσε δηλαδή αυτό που σα είπα εχθέ. Επειδή τα βρήκανε σκούρα στο πεδίο τη μάχη με τον στρατό του Λιβάνου και την παραστρατιωτική οργάνωση του Λιβάνου, για το λόγο αυτό υπέγραψαν την κατάπαυση πυρό, ούτω ώστε να μην φανεί πω τα Ισραηλινά στρατεύματα αναγκάζονται να οπισθοχωρήσουνε. Και εδώ να κάνω μια σύντομη αναφορά σε κάτι το οποίο μεταφέρει το βρετανικό BBC το οποίο μιλά για έκτακτη προειδοποίηση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων για τη χώρα μα. Το μόνο που με φοβίζει. Είναι να μην δούμε αυτά τα περίεργα καραβάκια που πηγαίνουν στην Ισπανία λίγε μέρε και ώρε πριν τη μεγάλη καταστροφή στη χώρα, όπου είχαμε εκατοντάδε νεκρού και ανυπολόγιστε ηλικέ ζημιέ. Ελπίζω να μην έχει σχέση αυτή η προειδοποίηση με την ίδια συγκυρία που υπήρξε τότε στην Ισπανία. Παράλληλα, είχαμε σήμερα την επίσημη επίσκεψη του Υπουργού Άμυνα τη Ρωσία στη Βόρεια Κορέα, όπου εκεί έχει προγραμματίσει πλήθο δημερών συναντήσεων με εκπροσώπου τη στρατιωτική και στρατιωτικοπολιτική ηγεσία τη χώρα. Η συνεργασία τη Ρωσία και τη Βόρεια Κορέα δυναμώνει μέρα με τη μέρα ακόμη περισσότερο. Και εδώ να κάνω ένα πολύ σύντομο σχόλιο για τα δικά μα και έχει σχέση με τι δηλώσει του Υπουργού Εξωτερικών τη χώρα μα, του κυρίου Γεραπετρίτη, ο οποίο δήλωσε πω ή θα διαπραγματευτούμε με τις απαιτήσει της Τουρκίας ή πάμε σε κρίση και πόλεμο. Τι μας λέει εδώ ο κύριος Γέρα Πετρίτης, ότι ή θα κάνουμε αυτό που θέλει η Τουρκία, δηλαδή θα προδώσουμε τη χώρα μας, θα ξεπουλήσουμε το Αιγαίο, θα οδηγήσουμε τη χώρα σε ακόμη μία εθνική τραγωδία ή θα πάμε σε έναν πόλεμο. Και γιατί το λέει έτσι αυτό, διότι θεωρεί φυσιολογικό οι Έλληνε να πούνε ότι όχι, δεν θέλουμε πόλεμο. Εμεί θέλουμε την προδοσία. Γι' αυτό το λέει έτσι ανοιχτά και με ελαφριά την καρδία. Γράψτε μου λοιπόν, κύριε, εσεί κάτω στα σχόλια. Προτιμάτε την προδοσία τη χώρα για ακόμη μία φορά. Ή να πάμε σε έναν πόλεμο, ο οποίο όμω θα πρέπει να γίνει επί ίση Όχι τώρα που μα έχουν αφοπλίσει, αποστρατιωτικοποιούν τα νησιά μα, αποδυναμώνουν το στράτευμα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Π.χ. με το κλείσιμο των εκατοντάδων. Στρατοπέδων σε ολόκληρη τη χώρα. Και ξαφνικά θα βρεθούμε σε ένα πόλεμο με την Τουρκία όπου εκεί δεν θα έχουμε στο τέλο ούτε και σφαίρε. Όχι στην προδοσία, ναι στον πόλεμο με οποιονδήποτε εχθρό τη χώρα μα, αλλά προετοιμασμένοι. Και για να είμαστε προετοιμασμένοι, δεν θα πρέπει να είναι οι προδότε στι θέσει που βρίσκονται τώρα. Και πάμε στην πιο σημαντική είδηση τη ημέρα όπου έχει να κάνει με την ανακοίνωση τη Ρωσική Υπηρεσία Πληροφοριών η οποία αποκάλυψε σήμερα πω το ΝΑΤΟ σχεδιάζει την αποστολή 100.000 στρατιωτών. Στην Ουκρανία και αναπτύσσει ήδη εκπαιδευτικά κέντρα στη χώρα, στα οποία σύμφωνα με του ίδιου θα εκπαιδευτούν πάνω από ένα εκατομμύριο Ουκρανοί. Αυτό έχει διαρρεύσει πριν λίγε ημέρε ω ένα ειρηνευτικό σχέδιο του ΝΑΤΟ, αλλά κυκλοφόρησε περισσότερο ω φήμη. Το θέμα είναι όμω ότι, όπω αποκαλύπτουν οι ρωσικέ υπηρεσίε πληροφοριών, σκοπό αυτού του σχεδίου είναι να υπάρξει ένα προσωρινό και παραπλανητικό πάγωμα του Ουκρανικού πολέμου μέχρι να οργανώσουν μία νέα στρατιά η οποία θα επιτεθεί σε συνδυασμό με τις ειρηνευτικές δυνάμεις των 100.000 στρατιωτών και όσων ακόμα σπέψουν στην περιοχή και όλοι αυτοί μετά να χτυπήσουν τους Ρώσους. Αρχικά η δύναμη θα αποτελείται από Βρετανούς, Πολωνούς, Γερμανούς και Ρουμάνους. Επίσης εξετάζεται το ενδεχόμενο να συμμετάσχουν και Γάλλοι σε αυτή. Προβλέπει λοιπόν το σχέδιο διχοτόμηση της Ουκρανίας. Αλλά εδώ να σας υπενθυμίσω και τις δηλώσεις του Λευκορώσου Προέδρου, ο οποίος είπε πω σε περίπτωση που επιχειρήσουν Πολωνοί και οποιαδήποτε άλλη τέλο πάντων νατοική στρατιωτική δύναμη να εισέλθει μέσα στην Ουκρανία, τότε θα χτυπήσουν από βόρεια και οι Λευκορώσοι, οι οποίοι εδώ και μήνε εκπαιδεύονται από τη γνωστή μισθοφορική ομάδα που είχε διαπρέψει στο πεδίο των μαχών μέσα στην Ουκρανία. Με λίγα λόγια, το ειρηνευτικό σχέδιο του ΝΑΤΟ θα προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερε αιστείε πολέμου στην περιοχή. Βασικά θα ξεκινήσει το Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο ουσιαστικά. Λοιπόν, αυτά τα λίγα για σήμερα. Θα ήθελα και τι δικέ σα απόψει σχετικά με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τα εκλογικά αποτελέσματα τη Γεωργία. Επίση, για το εάν θα πρέπει να προδώσουμε τη χώρα μα ή να πάμε σε μια οργανωμένη αντίσταση στα σχέδια των Τούρκων και των Αμερικανών. Και τέλο, πώ βλέπετε το ειρηνευτικό σχέδιο του ΝΑΤΟ για την περιοχή τη Ουκρανία. Αυτά τα λίγα για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη σε όλους.